σε αυξημένη ετοιμότητα και επιφυλακή εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την Ήπειρο από τα ξημερώματα του Σαββάτου, αν και όχι με την ίδια ένταση του προηγούμενου, αλλά με κύριο χαρακτηριστικό του τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία. Το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας άφησε πίσω του ανοιχτές πληγές και προβλήματα κυρίως σε περιοχές της Πάργας και της Πρέβεζας, με πολλές περιοχές, οικισμούς και καλλιέργειες να βυθίζονται κάτω από τα νερά μετά τις έντονες βροχοπτώσεις και την υπερχείληση του Αχαίροντα και του Λούρου αντίστοιχα. Όπως ανέφερε ο συντονιστής επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία Δημήτρης Κοντογιάννης, διατέθηκαν όλες οι δυνάμεις για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, απεγκλωβισμούς ατόμων και για την άντληση υδάτων, ενώ μία μονάδα της 5ης ΕΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένη για τη διάσωση από ορμητικά νερά, εστάλει στην Έτωλο Ακαρνανία. Απευθυνόμενος προς τους πολίτες και εν ώψη ενός επικείμενου νέου κύματος κακοκαιρίας, αλλά και γενικότερα εν ώψη του χειμώνα, ο κ. Κοντογιάννης τόνισε πως οι πολίτες θα πρέπει να συμβουλεύονται για τις μετακινήσεις τους στις ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας και κυρίως να αποφεύγουν εκείνες που είναι άσκοπες. Ήταν η περιοχή της Ηπείρου ειδικά, είχε τα μεγαλύτερα ποσοστά βροχόπτωση πανελλαδικά. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση εμείς διαθέσαμε τις δυνάμεις που χρειάστηκαν. Θέλω να πω ότι εδώ, να κάνω μάλλον μια παρένθεση, επλήγει περισσότερο η περιοχή του Φαναρίου, στην οποία είχα προσωπικά την εποπτεία και συγκεκριμένα έχω κάνει 2 φορές την περιοχή κατά τη διάρκεια του Παρασκευού Σαββατοκύριακου σε όλους τους νομούς της Ηπείρου. Ωστόσο, χρειάστηκε και διαθέσαμε κάποια στιγμή και μια ομάδα ορμητικών νερών προκειμένου να ενισχυθεί η Αιτωλοκρανία με εντολή του αρχηγείου, πράγμα που έγινε, γιατί εκεί υπήρχαν μεγαλύτερες ανάγκες. Στις δικές μας περιοχές επλήγησαν περισσότερο με βάση τον αριθμό των συμβάντων οι περιοχές της Πρεβέζης. Συγκεκριμένα του Σπρωτικού υπήρχε μεγάλος όγκος νερού στο Λούρο και στον Αχαίροντα. Βέβαια, εμείς μπορέσαμε και διαθέσαμε τις δυνάμεις μας. Υπήρξε και γενική επιφυλακή και μερική επιφυλακή στις υπηρεσίες σύμφωνα με την ειδοποίηση που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από εκεί και πέρα, και από την μέρα που σταμάτησαν τα φαινόμενα, γίνονται κάποιες αντλήσεις σε κάποιες περιοχές. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι ενεργό. Όπως γνωρίζετε, τα μεγαλύτερα προβλήματα που παρατηρήθηκαν δεν ήταν στην Ιωνία οδό, ήταν στις παλιές εθνικές οδούς. Η παλιά εθνική οδός, συγκεκριμένα λίγο πιο έξω εκεί προς τη Φιλιππιάδα, είχε κλείσει λόγω υπερβολικής στάθμισης υδάτων. Εγώ θα ήθελα τις μέρες που υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα να μην βγαίνει κάποιος άνθρωπος στον δρόμο χωρίς λόγο και το κυριότερο να ακούει τις ειδοποιήσεις της πολιτικής προστασίας. Δεν υπάρχει λόγος να υπερβάλλουμε για κάτι και όταν δεν υπάρχει αναγκαίο ένα δρομολόγιο, δεν υπάρχει λόγος και να το κάνουμε.